Είναι μια σημαντική ημέρα για την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, γιατί σήμερα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε σχεδόν ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του Μουσικού Φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλήνης, ενός φεστιβάλ με διεθνή προσανατολισμό. Ήταν όνειρο δικό μας και τις πρώτες μέρες που αναλάβαμε την Αντιδημαρχία Πολιτισμού αρχίσαμε με τους συνεργάτες μας να το σχεδιάζουμε. Και τώρα πια μπορούμε να σας πούμε ότι από τις 25 μέχρι τις Ιουλίου μέχρι τις 4 Αυγούστου στο Δήμο Μυτιλήνης θα γίνει μια γιορτή, γιατί το φεστιβάλ είναι γιορτή. Θα γίνει μια δεκαήμερη γιορτή, η οποία θα περιέχει μια σειρά από εκδηλώσεις. Θα ανταλλάξουμε πολιτισμό και θα έρθουμε σε επαφή με την κουλτούρα άλλων χωρών μέσα από τις μετακλήσεις, όπως ας πούμε με την Κύπρο και με τη γείτονα Τουρκία. Ξεκινάμε δειλά-δειλά φέτος τις επαφές μας και τις συναντήσεις μας με την κουλτούρα άλλων χωρών, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα επόμενα χρόνια αυτό θα διευρυνθεί. Έχουμε ένα φεστιβάλ όπου θα υπάρχουν ημερίδες, συναντήσεις, μαθήματα, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από αυτό το καλλιτεχνικό φεστιβάλ και τη δυνατότητα και τις δυνάμεις που έχουν τα δικά μας παιδιά σε αυτόν εδώ το Δήμο, να τα φέρουμε σε επαφή με καλλιτέχνες αναγνωρισμένης αξίας και να δημιουργήσουμε μαζί τους μικρές μουσικές εκπλήξεις που είναι πολύ πιθανόν να τις δείτε αυτές τις μέρες που θα γίνεται το φεστιβάλ να εμφανίζονται ξαφνικά στους δρόμους, στις πλατείες της πόλης μας. Θα έχουμε οπωσδήποτε συμμετοχή ντόπιων σχημάτων σε όλη αυτή τη γιορτή. Θα υπάρχει μια συνεργασία με τα Σαντούρια της Αγιάσου, θα υπάρχει συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο της Μυτιλήνης και με άλλα έτσι σχήματα που παράγουν πολιτισμό στην πόλη μας. Σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, θα ήθελα να σας απαντήσω σε κάποια ζητήματα που πιθανόν να απασχολούσαν τους ανθρώπους όταν άκουσαν για πρώτη φορά τη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ. Γιατί λοιπόν εμείς φεστιβάλ μουσικό στο Δήμο της Μυτιλήνης? Γιατί το μουσικό φεστιβάλ είναι ένα θεματικό φεστιβάλ που μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τους πολιτισμούς άλλων χωρών, να έρθουμε σε επαφή με άλλες χώρες, αλλά να αναδείξουμε ταυτόχρονα και το δικό μας πλούτο. Είναι ένα φεστιβάλ που συνεργάζεται σε ένα χώρο που συμβαίνουν ανάλογα φεστιβάλ, που έρχεται σε επαφή με αυτά τα φεστιβάλ και των άλλων πόλεων και των άλλων χωρών, και αυτό μας δίνει ένα άνοιγμα, μία δυνατότητα να παρουσιαστούμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και σε άλλες χώρες. Είναι για μας πολύ σημαντικό το επόμενο διάστημα αυτό να ανοίγει, να πλουταίνει και να δίνει τη δυνατότητα και εμείς οι ίδιοι να γινόμαστε ορατοί, να αναδεικνύουμε τους ιδιαίτερα εξαιρετικούς χώρους που έχουμε σε αυτό το Δήμο, είτε πρόκειται για θρησκευτικούς χώρους, είτε για χώρους πολιτισμού, είτε για ιστορικούς χώρους, γιατί όπως θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω, θα δείτε ότι όλες αυτές οι δράσεις δεν θα γίνουν σε ένα σημείο, αλλά θα γίνουν σε διάφορους εμβληματικούς χώρους του Δήμου Μυτιλήνης, που το επόμενο διάστημα θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά. Χτες κάναμε μία περιοδία σε γύρω περίπου 10 τέτοιους χώρους, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταλήξουμε συγκεκριμένα και θα σας ανακοινώσουμε, γιατί χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να έχουμε την ανάλογη άδεια και όταν πρόκειται για θρησκευτικούς χώρους και από την Ιερά Μητρόπολη, και όταν πρόκειται για χώρους αρχαιολογίας από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, με τον οποίο το επόμενο διάστημα θα συνομιλήσουμε για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν
είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα αυτού του μουσικού φεστιβάλ και να απαντήσουμε και σε όποιες άλλες ερωτήσεις θέλετε στο τέλος. Το μουσικό φεστιβάλ λοιπόν του Δήμου ως εθνικό και διεθνούς βεληνικούς μονοθεματικό φεστιβάλ ξεκινάει όπως σας είπα στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, κρατάει 10 μέρες. Θα παρουσιάσει μια σειρά μουσικών εκδηλώσεων, αλλά και συνδυασμό της μουσικής με άλλες μορφές, όπως και άλλες μορφές τέχνης, όπως είναι η μουσική, το θέατρο και ο χορός. Οι κύριες κατευθύνσεις του φεστιβάλ θα είναι η διοργάνωση καλλιτεχνικών συναυλιών, παραστάσεων και πολυθεαμάτων σε σχέση με τη λόγια και την κλασική μουσική ως τις σύγχρονες τάσεις της μουσικής. Η δεύτερη κατεύθυνση του φεστιβάλ θα είναι ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του, όπως σας είπα, με μορφή σεμιναρίων. Νέοι και νέες μαθητές οδείων θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μαθήματα μουσικής με καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και η τρίτη κατεύθυνση του φεστιβάλ θα είναι ένας διεθνής διαγωνισμός μουσικής σύνθεσης μουσικών καλλιτεχνών. Αυτός ο διαγωνισμός φέτος, επειδή ξεκινήσαμε, θέλει χρόνο για να στηθεί και εμείς ξεκινήσαμε το Γενάρη, θα περιοριστεί στο να βραβεύσει έναν εξαιρετικά ταλαντούχο μουσικό του νησιού μας που θα αναδειχθεί μέσα από αυτά τα μαθήματα και τα σεμινάρια. Ποιος είναι ο στόχος μας και τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να αναζητήσουμε ένα άρτιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που να περιέχει μορφές της μουσικής όλων των μουσικών περιόδων και ρευμάτων σε συνδυασμό και σε συνδυασμό να συνδυάσουμε τη μουσική και με τις άλλες τέχνες. Θέλουμε να έχουμε συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών και οργανισμών από την Ελλάδα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε όμως και το πνευματικό δυναμικό του Δήμου μας. Θέλουμε συμμετοχή καλλιτεχνών από την πόλη μας και από τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της περιοχής μας. Θέλουμε να έχουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι των σεμιναρίων, θέλουμε να παρουσιάσουμε επιλεγμένα καλλιτεχνικά και μουσικά έργα στο φεστιβάλ και θέλουμε μέσα από αυτό το φεστιβάλ να φτάσουμε να προκαλέσουμε και να έχουμε ως αποτέλεσμα και τη συμμετοχή του δικού μας φεστιβάλ που είναι μοναδικό, όπου και πηγαίνει από εδώ και πέρα θα είναι φεστιβάλ του Δήμου Μυτιλήνης και θα παρουσιάζεται με αυτή την επωνυμία, σε άλλα φεστιβάλ που συμβαίνουν στην Ελλάδα και που συνομιλούν μεταξύ τους, που εμείς μέχρι τώρα δεν συνομιλούσαμε διότι δεν είχαμε ένα τέτοιο θεσμό. Μέσα από όλα αυτά θεωρούμε ότι θα τονώσουμε και την ορατότητα του τόπου μας ως προορισμό τουριστικό, όχι μόνο για το ωραίο φυσικό περιβάλλον του, αλλά και για τον πλούτο του πολιτισμού του. Μπαίνω τώρα, θέλω ακόμα να σας πω ότι θεωρούμε ότι η μουσική ανοίγει δρόμους για την ειρήνη και μέσα από αυτούς τους δρόμους μπορούμε να περπατήσουμε συνυπάρχοντας με τους γείτονές μας, γι' αυτό και στο φεστιβάλ μας φέτος συμμετέχουν και μουσικοί από τη γείτονα χώρα. Ξεκινώντας λοιπόν το φεστιβάλ, θα σας παρουσιάσω τώρα ακριβώς το πρόγραμμα, ποιο θα είναι και ποιες μέρες θα γίνουν όλες οι εκδηλώσεις. Πρώτα-πρώτα έχουμε τη χοροδιακή συνάντηση στο πλαίσιο των συνεργασιών με τα σύνολα τα καλλιτεχνικά των άλλων χωρών. Στη φετινή χρονιά θα έχουμε το φωνητικό σύνολο του Δήμου Λάρνακας. Μια συνάντηση χοροδιών από την πόλη μας με την τιμόμενη χοροδία του Δήμου Λάρνακας. Το φωνητικό σύνολο της Λάρνακας έχει στο ενεργητικό του πολυάριθμες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 40-45 άτομα και είναι μεγάλη μας τιμή να έρχεται εδώ σε μια στιγμή που είναι και συμβολική, μια και συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Οι συντελεστές είναι το φωνητικό σύνολο του Δήμου Λάρνακας, μουσική διδασκαλία του Ανδρέα Γερολέμου. Σε αυτή τη μέρα συμμετέχει η Δημοτική Χοροδία του Δήμου Μυτιλήνης Νίκος Μυρογιάννης με μουσική διδασκαλία τη Λία Κεφαλά, η Μεικτή Χοροδία Ανιμάτο, μουσική διδασκαλία Δημήτρης Χατζηγιαννάκης, η Παιδική Χοροδία Ανιμάτο και Ανιμάτο Youth Voices, μουσική διδασκαλία Νεκταρία Λαγκαδινού και Στρατονίκη Καρδακάρη. Όπως σας είπαμε και όπως θα δείτε παρακάτω, σε κάθε
παρουσίαση και εκδήλωση που υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν, παρουσιάζονται και συνομιλούν μουσικά και τα σχήματα του τόπου μας. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα εμβληματικό για τον τόπο μας. Στο πρώτο αυτό φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στον Οδυσσέα Ηλίτη. Αφιέρωμα λοιπόν στον Οδυσσέα Ηλίτη, 26 Ιουλίου. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη και μουσική σύνθεση, σε μουσική σύνθεση του Γιώργου Κουρουπού. Ένας συνδυασμός μουσικής και λόγου με στόχο την ανάδειξη του έργου του μεγάλου ποιητή λεσβιακής καταγωγής Οδυσσέα Ηλίτη. Συντελεστές, θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε αφηγήτρια των ποιημάτων του Ηλίτη, την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, που όλοι ξέρετε ποια είναι και ποιος είναι ο ρόλος ο σημαντικός που έπαιξε στη ζωή του Οδυσσέα Ηλίτη. Θα έχουμε στο κλασικό τραγούδι την Άρτεμι Μπόγρη, στο πιάνο του Αθανάση Αποστολόπουλο και θα συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση και η χοροδία της Λάρνακας. Στις 27 Ιουλίου τώρα η χοροδία της Λάρνακας πάλι σε συνεργασίες θα δώσει μία παράσταση μαζί με την πολυφωνική χοροδία της Μυτιλίνης, δάσκαλος της οποίας είναι ο Στέλιος Λασκαρίδης, στο Μουσείο Βρανά. Στις 28 Ιουλίου έχουμε μια θεματική παραδοσιακή μουσική με ανάμειξη τοπικών καλλιτεχνικών σχημάτων και εδώ μιλάμε για μια μουσική βραδιά που θα παρουσιαστεί στην Αγιάσου, όπου τα σαντούρια της Αγιάσου θα συνομιλήσουν μουσικά με άλλους μουσικούς σε μια βραδιά που θα κινηθεί ανάμεσα στην παραδοσιακή μουσική και στους ήχους της Σμύρνης. Στις 29 Ιουλίου θα έχουμε μία άλλη εκδήλωση, η οποία θα έχει τίτλο «Φωνές θερινής νυχτός». Ένας λυρικός διάλογος ανάμεσα σε δύο φωνές, ένα και ένα πιάνο, γεννά μέσα από άριες και ντουέτα δημοφιλών λυρικών έργων αλλά και γνωστές μελωδίες Ελλήνων συνθετών τα όνειρα για την καλοκαιρινή μας νύχτα. Οι συντελεστές αυτές της παράστασης είναι η σοπράνο Βιβί Σικιώτη, ο τενόρος Γιάννης Φίλιας και στο πιάνο θα είναι ο Χατζικουμπάρογλου Βενιαμίν. Η έκτη μας εκδήλωση στα πλαίσια αυτού του δεκαήμερου φεστιβάλ είναι η συναυλία από το Μουσικό Σχολείο Μυτιλίνης μαζί με ένα καλλιτεχνικό σχήμα παιδιών προσφυγικής προέλευσης που ζουν στον τόπο μας και που ασχολούνται με τη μουσική. Στις 30 τώρα Ιουλίου θα έχουμε μία μουσική συνάντηση νέων μουσικών της Μυτιλίνης του μουσικού σχήματος των νέων προσφύγων, όπου θα παρουσιάσουν από κοινού μία μουσική βραδιά. Ερχόμαστε στην 7η εκδήλωση που έχει τίτλο «Σαν δέσμοι από τριαντάφυλλα» του Κώστα Καραγιωτάκη. Ένα μουσικό θεατρικό αναλόγιο ανάμεσα στην πρωτότυπη μουσική και το λόγο. Στόχος της είναι η ανάδειξη της εσωτερικής σύγκρουσης του σπουδαίου ποιητή Κώστα Καραγιωτάκη, η ανάδειξη των ερωτικών και κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων μέσα από τα ποίηματά του. Έτσι επί σκηνής, δύο Καραγιωτάκηδες, ο λυρικός ποιητής, λυρικός τραγουδιστής και ο καθημερινός άνθρωπος μιας καταδικασμένης πραγματικότητας, ο ηθοποιός, θα συνομιλήσουν. Τα ποιητικά κείμενα είναι του Κώστα Καραγιωτάκη, τα κείμενα λιμπρέτο Λευτέρης Ντρούβας, η μουσική σύνθεση και η διεύθυνση ορχήστρας είναι από το Θοδωρή Λεμπέση, η σκηνοθεσία είναι της Ερμίνας Κρυαζή, η επιστημονική συνεργάτη δεν είναι Ελευθερία Αγγέλη και ο ηθοποιός που θα απαγγέλει τα ποιήματα είναι ο Νικόλας Παπαγιάννης, ηθοποιός σημαντικός με ξεχωριστή πορεία στο θέατρο και στην τηλεόραση. Λυρικός τραγουδιστής είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος, τενόρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με καριέρα στο εξωτερικό. Θα συνοδεύει αυτή την εκδήλωση μία δεκαμελής ορχήστρα δωματίου. Τέλος, στη 1 Αυγούστου έχουμε ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής. Στο πρώτο μέρος ένα ρεσιτάλ από δύο καταξιωμένους βιολονίστες, τον Απόλλωνα Γραμματικόπουλο,
κονσερτίτο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και τον Τούρκο μουσικό Μεχμέτ Γιασεμίν, ελπίζω να διαβάζω σωστά το όνομα. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε το καταξιωμένο κουαρτέτο Αθηνών που θα συμπράξει με τον Τεριά Τουρκάν σε ένα συνδυασμό κλασικής και παραδοσιακής μουσικής των δύο λαών. Επίσης θα παρουσιάσει μια σειρά έργα Ελλήνων συνθετών αποκλειστικά διαμορφωμένα για το συγκεκριμένο σύλλογο. Συνεχίζουμε στην ένατη συναυλία μας. Είναι μια μαθητική συναυλία όπου εκεί τα παιδιά που θα συμμετέχουν για 5 μέρες σε σεμινάρια, μαθήματα, ημερίδες μαζί με τους καταξιωμένους μουσικούς που θα βρίσκονται στην πόλη μας επί δεκαήμερο θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, μικρές συναυλίες, μικρές μουσικές παρουσίες που θα είναι αποτέλεσμα αυτών των μαθημάτων και αυτής της μουσικής συνομιλίας με τους καταξιωμένους μουσικούς που θα έχουν την τιμή να τους έχουν δασκάλους όλο αυτό το διάστημα. Στις 10 τώρα, μάλλον στις 4 τώρα Αυγούστου, η τελευταία μας εκδήλωση είναι ένα μικρό πάρτι. Τα μαθητικά σύνολα των σεμιναρίων μαζί με το μουσικό συγκρότημα Εγκαρδία θα μας κρατήσουν συντροφιά σε μια βραδιά κεφιού, γλεντιού, χαράς. Σας θυμίζω ότι το μουσικό συγκρότημα Εγκαρδία έχει 20 χρόνια παρουσίας και στο ρεπερτόριό του περιλαμβάνονται τραγούδια της Μεσογείου με ιδιαίτερη έμφαση στις μουσικές και στα τραγούδια των ελληνόφωνων περιοχών της νότιας της Κάτω Ιταλίας. Όλες αυτές τις μέρες λοιπόν σας είπα ότι τραγουδάμε, δίνουμε παραστάσεις, συνομιλούμε μουσικά με πολύ ενδιαφέροντες μουσικούς και έχουμε και μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα έχει μία σημασία να σας ανακοινώσουμε σήμερα ποιοι θα είναι οι δάσκαλοι που θα τα κάνουν και για να δείτε και μόνοι σας πόσο σημαντικοί άνθρωποι θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές μας, με τα παιδιά μας που αυτή τη στιγμή έχουν στη ζωή τους τη μουσική και δουλεύουν πάνω σε αυτή και την αγαπούν ιδιαίτερα. Στο βιολί λοιπόν, δάσκαλος λοιπόν στο βιολί θα είναι ο Απόλλωνας Γραμματικόπουλος, κοντσερτίτο Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Στη βιόλα θα είναι η Αγγέλα Γιαννάκη, πρώτη κορυφαία εθνικής λυρικής σκηνής. Στο βιολοντσέλο θα είναι ο Ισίδωρος Σιδέρης, πρώτος κορυφαίος Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Στο κόντραμπάσο θα είναι ο Παναγιώτης Καπογιάννης, πρώτος κορυφαίος Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Όπερα και κλασικό τραγούδι, δάσκαλος θα είναι ο Γιάννης Φίλιας, μονοδός εθνικής λυρικής σκηνής. Στο πιάνο, Χατζικουμπάρογλου Βενιαμίν, καθηγητής πιάνου, χοροπετήτορας λυρικών τραγουδιστών. Μουσική δωματίου και διεύθυνση ορχήστρας, ο Θοδωρής Λεμπέσης, συνθέτης, μουσικός, αλφα κορυφαίος ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δεν είμαστε σε θέση ακόμα να σας ανακοινώσουμε το δάσκαλο που θα κάνει κλασική κιθάρα, αλλά θα έχουμε καταλήξει το επόμενο διάστημα. Ημερίδα για κλασικ και μενσέ, στην ημερίδα αυτή θα είναι δάσκαλος ο Τεριά Τουρκάν, μουσικός, καθηγητής μουσικής από την Τουρκία. Με αυτόν τον τρόπο έχει σχεδιαστεί το πρώτο φεστιβάλ μουσικής του Δήμου Μυτιλήνης και ελπίζουμε ότι θα είναι μια ξεχωριστή νότα στα πλαίσια του λεσβιακού καλοκαιριού. Θέλουμε και ονειρευόμαστε αυτό το φεστιβάλ να αποκτήσει μια αναγνωρισιμότητα σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινάμε δειλά, είχαμε λίγο χρόνο να το σχεδιάσουμε και να το προγραμματίσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοια φεστιβάλ θέλουν δουλειά και προετοιμασία ολόκληρη τη χρονιά. Εμείς όλο αυτό το ετοιμάσαμε μέσα σε 50-60 περίπου ημέρες.
και είμαστε σίγουροι για την επιτυχία του και οι στόχοι μας είναι μεγάλοι. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα προσελκύσουμε πολλά ενδιαφέροντα μουσικά σύνολα από τις χώρες της Μεσογείου και από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτή την έναρξη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και ζητάμε να το στηρίξετε και να το παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ναι. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Χιτέλη, αν επειδή κατάλαβα στην αρχή ότι θα αντικατασταθεί το λευκιακό καλοκαίρι με το φεστιβάλ. Όχι, βέβαια. Αλλά έτσι όπως το είπατε, θα εντάσσεται στο λευκιακό καλοκαίρι. Εννοείται, εννοείται. Το λεσβιακό καλοκαίρι και το οποίο το πρόγραμμα πάλι σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας το ανακοινώσουμε, βρίσκεται σχεδόν στην ολοκλήρωσή του, συνεχίζει να υπάρχει, να ενδυναμώνεται με τη μορφή που το ξέραμε μέχρι τώρα, με συναυλίες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και σημαντικές, με προσπάθειες να έρθουν στην πόλη μας θεατρικές παραστάσεις πολύ αξιόλογες, θέατρα για παιδιά, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι για κάθε λεσβιακή οικογένεια δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να μεταβαίνει στην Αθήνα και να παρακολουθεί τέτοιες παραστάσεις. Οι προσπάθειές μας για αυτό το κομμάτι του λεσβιακού καλοκαιριού εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικές και να είναι σε προτεραιότητα. Όμως είπαμε ότι στα πλαίσια του λεσβιακού καλοκαιριού που ξέραμε θέλουμε να υπάρξει και κάτι άλλο που θα δώσει μια άλλη προοπτική, μια άλλη δυνατότητα για πολιτιστική συνύπαρξη και δημιουργία. Θα ήθελα να ρωτήσω τα Θεοδόρια, σαν θεσμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό και ναι. Δεύτερο, εδώ που είπατε ότι θα μέσα συναυλία από τα μουσικά σύνολα των μαθητών θα συμμετέχουν στα σεμινάρια. Στα σεμινάρια θα είναι μαθητές ή θα είναι μεγάλη κλίμα των... Λοιπόν, στα σεμινάρια θα είναι νέοι που παρακολουθούν μαθήματα στα οδεία της πόλης μας, στα μουσικά σχολεία. Θέλω να πω ότι για φέτος, επειδή είναι πρώτη χρονιά, αυτά τα σεμινάρια θα είναι εντελώς δωρεάν. Για όσους ξέρουν λίγο από το χώρο, αυτά τα σεμινάρια πληρώνονται αδρά για να γίνονται. Φέτος από τη μεριά των μουσικών έχουμε δωρεάν παροχή αυτών των σεμιναρίων. Και οι μαθητές όμως των σχολών αυτών, μόνο για μαθητές. Όσοι κάνουν μουσική. Ναι, όσοι κάνουν μουσική, όχι συγκεκριμένων κάποιος σχολών. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει μουσική στο σπίτι του, μόνος του. Μπορεί, ναι. Κάποιος μπορεί να ήθελε να γνωρίσει. Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Βεβαίως θα μπορούσε να έχει συμμετοχή και το επόμενο διάστημα θα. Γύρω στο Πάσχα θα ανακοινώσουμε ακριβώς και το πρόγραμμα αυτών των σεμιναρίων. Πότε θα γίνουν, πού θα γίνουν και ποιοι μαθητές. Τώρα, τα Θεοδόρια με τη μορφή που τα ξέρετε δεν συνεχίζουν. Όμως, ως αντιδημαρχία πολιτισμού, βάζουμε στον προγραμματισμό μας εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου. Όπως ξέρετε, η πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις, το έχουμε ανακοινώσει και μπορούμε να το πούμε και τώρα, είναι την Μεγάλη Τετάρτη. Είναι μία εκδήλωση πάλι με κλασικούς μουσικούς που θα παρουσιάσουν τα μυρολόγια, το μυρολόι της Παναγίας για το χαμό του Χριστού μέσα από κλασικά κείμενα, αλλά όχι μόνο αυτό, θα συνομιλήσουν σε αυτή την παράσταση με τα μυρολόγια της Υπήρου που είναι ο θρήνος της μάνας στο παιδί που χάνεται και γενικά ο θρήνος απέναντι στο θάνατο. Με αυτόν τον τρόπο εμείς θα δούμε και θα στηρίξουμε το θρησκευτικό κομμάτι της μουσικής και σε κάθε ευκαιρία θα υπάρχει μέσα στην πολιτιστική δραστηριότητα της Αντιδημαρχίας του Πολιτισμού αυτό το κομμάτι. Άλλωστε φιλοδοξούμε κάποιες από αυτές τις συναυλίες που σας παρουσιάσαμε και τις εκδηλώσεις να γίνουν μέσα σε εκκλησιαστικούς χώρους που για μας είναι ιδιαίτερα εμβληματικοί και συνδέονται με τη θρησκευτική ιστορία και παράδοση του τόπου μας. Όμως για αυτές δεν θέλουμε να προτρέξουμε γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Μητρόπολης. Ιεράς Μητρόπολης. Αποκρύες. Θα κάνουμε, αλλά θέλετε να το πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Θα κάνουμε πολλά.
ως αποκριές. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε με τις καντάδες που θα κάνει το Κιρκινέτσκι πολυφωνική σε συνεργασία μεταξύ τους και θα ενταχθεί και αυτό στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις γειτονιές της Μυτιλίνης. Στη συνέχεια έχουμε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Στις 10 του Μάρτη έχουμε συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο με όλα τα σχήματα που θα συμμετέχουν στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού για να τους ενημερώσουμε πώς θα διεξαχθεί και πώς θα προχωρήσει. Πρέπει να σας πω ότι έχει συσταθεί ήδη μια πολυμελής ομάδα, δηλαδή είναι γύρω στα 7-8 άτομα όταν λέμε πολυμελής, η οποία δουλεύει πάνω στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού, συγκεντρώνοντας δώρα από χορηγίες. Το έπαθλο είναι, το πρώτο είναι 1.000 ευρώ. Επίσης έχουμε μεγάλη συμμετοχή για την παρέλαση που θα γίνει την Κυριακή. Η παρέλαση αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν δηλωμένα πάνω από 15 άρματα, πληρώματα. Εγώ την τελευταία φορά που είχα συνάντηση με τα παιδιά είχαμε μείνει εκεί, αλλά κάθε μέρα έρχονται. Θα γίνει συναυλία αυτή τη φορά μπροστά στο κέντρο με τους εφάπαξ, μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο εδώ. Θα ξεκινήσουμε από το Τελωνείο. Λίγο η κατάσταση της προκυμαίας μας επιβάλλει να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της παρέλασης. Επίσης το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο στις 12 η ώρα στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης θα υπάρχει πάρτι για τα παιδιά, για τους νέους φίλους μας, με ανιματέρ, με μουσική, με δώρα, με σοκολάτες, με σερμπαντίνες, με χορό, με κλόουν, με ό,τι τέλος πάντων διασκεδάζει και ευχαριστεί τα παιδιά. Και επίσης υπάρχουν και παιχνίδια που γίνονται στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Στην πλατεία Σαπφούς την ίδια μέρα. Δηλαδή έτσι προσπαθήσαμε να έχει απ' όλα αυτή η εκδήλωση αποκριάτικη, αυτό το διήμερο το αποκριάτικο, γιατί θεωρούμε ότι δεν πρέπει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και ο πολιτισμός να απέχει από καμία μορφή εκδήλωσης, διασκέδασης πολιτισμού. Υπάρχουν και αυτές που μας διασκεδάζουν και αυτές που υπηρετούν την παράδοσή μας, υπάρχουν και αυτές που μας ανοίγουν δρόμο στο μέλλον. Υπάρχουν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλου περιεχομένου. Όλα πρέπει να είναι μέσα στο... Να προσφέρονται στους ανθρώπους του τόπου μας, γιατί ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις ιδέες του, έχει τις προτιμήσεις του. Είμαστε εδώ για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να ξεχωρίζουμε κάτι ιδιαίτερα. Παρουσιάσατε μια πλειάδα εκδηλώσεων. Mm-hmm. Θα είναι με κάποιο κόστος, φαντάζομαι ότι όλο αυτό... Προφανώς θα είναι με κάποιο κόστος, θα είναι με κάποιο κόστος, ναι. Το οποίο πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε και καταρχήν το κόστος πρέπει να παρουσιαστεί και να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, έτσι θα το παρουσιάσουμε στη Δημοτική Επιτροπή. Είναι ένα κόστος το οποίο είναι στα πλαίσια των χρημάτων που έχουν διατεθεί για τον πολιτισμό από το φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος ήταν βελτιωμένος σε σχέση με προηγούμενες φορές όσον αφορά τον πολιτισμό και γι' αυτό μας έδωσε και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε τέτοια ανοίγματα. Όμως δεν σας κρύβουμε ότι έχουμε απευθυνθεί για επιχορήγηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, του οποίου γίναμε μέλος ως Διεύθυνση Πολιτισμού, και σε διάφορους χορηγούς, και ακριβώς την εξέλιξη αυτών των θυμάτων θα την έχουμε το επόμενο διάστημα. Θα υπάρχει αντίτιμο, θα καθοριστεί αντίτιμο. Αντίτιμο για ποιο? Για όλους εμάς που θα συμμετέχουμε. Και όχι, δωρεάν είναι εκδηλώσεις. Θα είναι δωρεάν. Οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ είναι δωρεάν. Είναι προσφορά στον τόπο. Ήθελα να ρωτήσω, το Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Μυτιλίνης, εκτός από τους ενδυνάμει μουσικούς, όπως είναι οι μαθητές των μουσικών σχολείων και τα Σαντορ Γιαγιάσου, επαγγελματίες μουσικοί θυσλέζουν θα συμμετέχουν?
επαγγελματίες από τα συγκροτήματα που δουλεύουν ως μουσικοί, όχι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους προσανατολισμό και τέτοιου είδους συνεργασία. Έχουμε μουσικούς, οι οποίοι έχουμε μάλλον πολλούς χοροδούς, δεν ξέρω αν αυτούς τους ονομάζεται επαγγελματίες, θεωρώ πως όχι. Δηλαδή συμμετέχουν πολλές χοροδίες από αυτές που δραστηριοποιούνται στο νησί μας, στο δήμο μας. Όχι, εννοώ αυτούς ναι. που ζουν και εργάζονται και δουλεύουν στη μουσική. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιου είδους συνεργασία. Ναι. Είπατε πριν για χώρους, για 10 χώρους που θα ανοίξουν. Υπάρχει περίπτωση να δούμε δηλαδή κάποιους άλλους χώρους από τους που ξέρουμε, το θέατρο, το κάστρο, τα κάστρα, να ανοίγουν σε συνεργασία. Ναι, θέλετε να μας πείτε κάτι δεν... Κοιτάξτε, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί δεν έχω πάρει άδεια και είναι άσχημο πριν μιλήσεις με τον καθήλυνα αρμόδιο να ανακοινώνεις χώρους. Αλλά ας πούμε θέλουμε, καταρχήν θα υπάρχουν χώροι εκτός πόλης, έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Μας ενδιαφέρει ένας χώρος που δεν χρειάζεται αδειοδότηση, ας πούμε, θα μπορούσα να σας πω ότι μας ενδιαφέρει πολύ και να πάμε στην παραλία των Παρφύλων κάτω στο λιμανάκι. Κυρίως εκεί βλέπουμε τα νεαρά σχήματα, τα παιδιά. Είναι και το μουσικό προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε αυτή η παραγωγή που θα βγει από το μουσικό και από το σχήμα των προσφύγων, ίσως και από τα παιδιά των σεμιναρίων, να παρουσιαστεί σε αυτό το χώρο. Αυτό μπορώ να το πω γιατί δεν χρειάζεται αδειοδότηση. Θα θέλαμε, ας πούμε, τις αυλές ή τους προαύλιους χώρους κάποιων εκκλησιών, παράδειγμα, που πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί από μόνες τους, πέρα από το κομμάτι που θρησκευτικά μιλάει στους ανθρώπους του τόπου μας, αυτοί οι χώροι είναι από μόνο του, κάποιοι χώροι από αυτούς είναι κοσμήματα, είναι εμβληματικοί για τον τόπο μας. Και θεωρούμε ότι ένας από τους στόχους του φεστιβάλ είναι να αναδείξουμε χώρους. Χώρους το λέω με την έννοια του χώρου την συμβατική, αλλά και τη συμβολική. Οπότε θα μπορούσαμε, ας πούμε, να είμαστε έτοιμοι τώρα και να σας πούμε ότι θα είμαστε στο κάστρο πάνω κάτω και στη μέση. Αλλά επειδή κάνουμε μια προσπάθεια αυτό να ανοίξει στη λογική που σας περιέγραψα, δεν θα το ανακοινώσουμε σήμερα μέχρι που να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το σχεδιασμό, γιατί θέλει λίγο προσπάθεια, λίγο ψάξιμο παραπάνω. Νομίζω έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι τον Αύγουστο, οπότε θα είμαστε έτοιμοι πολύ νωρίτερα.